Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε, ξεκινώντας με διαφορετική εκπομπή βέβαια. Αυτή που ως γνωστόν πετάμε το δημοσιογραφικό μας μανδύα εν μέρη και πάμε για μια ώρα την ώρα του παιδιού κλασικά. Σαν το σκύλο μόνος του, ο γάτος λείπει με άδεια. Σε περίοδο βέβαια παίρνουν άδεια μόνος έχουν λεφτά, έτσι, γιατί ο Σεπτέμβριος είναι η περίοδος που πάνε διακοπές οι πλούσιοι. Έτσι λοιπόν ο Μοσχοβίτης θα λείπει σίγουρα αυτή την εβδομάδα και την επόμενη νομίζω στο μεγαλύτερο κομμάτι της. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο παρά με όλους εσάς. Δεν χάνουμε χρόνο, ανοίγουμε τις τηλεφωνικές γραμμές 2-3-10-2-87-3-8. FM γεννώντα μηνύματά σας στο 542-22 με χρέωση μόλις 0,62 λεπτά συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Έχουμε πολλά να σχολιάσουμε, πολλά να αναφέρουμε για Άρη, ΠΑΟΚ, οτιδήποτε υπάρχει στην επικαιρότητα. Βλέπω ήδη τον Ιχολίπη να μου κάνει νόημα ότι αναβοσβήνει το κέντρο. Πάμε στον πρώτο φίλο για σήμερα, ναι. Παπαδόπουλος. Ορίστε. Καλησπέρα. Τώρα θα στο λέω εγώ. Μάλιστα. Μάλιστα. Τι κάνεις αγώνα μου. Καλά, δόξα τω Θεώ. Για να δεις ότι συμπαράσταση είναι και όταν είσαι και μόνος. Όταν είσαι και δύο. Και θέλω να πιστεύω ότι δεν είμαι καρτούν και ότι είμαι και εγώ. Έχω βάλει ένα λιθαράκι στο να ανεβάσω την ακροματικότητα της εκπομπής. Είσαι από τους σταθερούς ακροατές της εκπομπής. Και τέθηκε ένα θέμα της Παρασκευή. Καλά, βγήκε ένα παλικάρι παραπονόμενο. Ναι, ναι. Που και εγώ, ας πούμε, ναι, τον καταλαβαίνω, γιατί είχα έναν λόγο που δεν μπαίνω σε ένα συγκεκριμένο ραδιοφωνικό παραγωγό για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Ναι. Κατάλαβες και το καταλαβαίνω. Λοιπόν, πάμε στα ποδοσφαιρικά. Το λιχνάρι, θέλω να το λιχνάρι, πριν να πάμε σε ποδοσφαιρικά, το λιχνάρι, ας, πού είμαστε τώρα, που ανεβήκαμε, πού είμαστε, 68-32 ανεβαίνουμε δηλαδή, εντάξει, καλά είμαστε, ναι, ναι, δεν μου λες, ο ΠΑΟΚ με την Μπεσίκτας, με την νίκη, πήρε χρήμα, σαν νίκη, τα προκριματικά ξέρεις. Παίρνεις. Στο Champions League δεν ξέρω ακριβώς πως, αλλά επειδή... Στο Champions League είναι 1,5 εκατομμύρια στους ομίλους. Ας αυτό. Αυτό είναι. Αυτό. Παίρνεις χρήμα και στα προκριματικά. Η πρόκριση μαζί με... Παίρνεις. Σίγουρα παίρνεις. Λοιπόν, κοίταξε, τα μαθηματικά για μένα, ξέρεις, είναι η αγαπημένη μου λατρεία. Είναι, δηλαδή, Έλληνα κάτι ολοκληρώματα απίστευτα. Και τα απλά μαθηματικά, δηλαδή, είναι απλή χειρισμή. Ναι. Π.χ. ας πούμε, ο ΠΑΟΚ με το χειρότερο σενάριο, μη μπαίνοντας, μπαίνοντας όμως στους ομίλους, παίρνει ένα ποσό. Και αν πάρει 11 πόντους, 3 νίκες και 2 ισοπαλίες, βάλε και μια ήττα, είναι οι νίκες στο Champions League 490 με 500 χιλιάρικα. Είναι δηλαδή 15,5 εκατομμύριο. Και οι δύο σοπαλίες μας κάνουν 400 ευρώ, πάμε 1,900 με 2 εκατομμύρια, εντάξει. Και αν με 11 πόντους περνάς στην επόμενη φάση, στο 32, πιστεύω αξίζει τον κόπο την προσπάθεια, παιδιά. Και εντάξει, επειδή θυσιάσαμε τη χρονιά του πρωταθλήματος, με τον Ρασβάν, αξίζει η χρονιά και μακάρι ο Αριανός που ουσιαστικά έρεσε Νίκο μου. Ναι. Ο Άρης πόσες φορές τα τελευταία 30 χρόνια έχει βγει στην Ευρώπη. Εντάξει, δεν είναι και πάρα πολλές, αλλά δεν είναι και λίγες. Είναι πάνω από 7. Λοιπόν, 8. Κάτσε, έχω τα ποσά, περίμενε. Όχι, για τους είσοδο στους ομίλους είναι 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Τις νίκες δεν μου βγάζει τώρα βέβαια εδώ πέρα, θα τις βρω και αυτές. Σου λέει, 500 ευρώ. Είσοδο στου ομίλου 15 εκατομμύρια ευρώ. Είναι 190. 15 εκατομμύρια ευρώ, είσοδο στου ομίλου. Πόρε, φίλε. Κάθε νίκη. Άλλο αυτό. Κάθε νίκη, πρόσεξε, αποφέρει 2,7 εκατομμύρια ευρώ. 900 χιλιάρικα ισοπαλία. Αυτό είναι για το Champions League. Ναι, για το Champions League λέμε τώρα. Ναι, εσύ για ποιο έλεγε πριν. Έχει πάει 2,7 νίκη στο Champions League. Ωραία, φίλε. 1,5 πέρσι. Πληρώνει καλά, φίλε. Τι νομίζει. Μα δεν μπορεί σε ένα χρόνο, 1,5 θα πέσει. Εγώ σου λέω τώρα στο Europa League πόσο είναι η νίκη δηλαδή. Τώρα σου λέω τι έχω μπροστά μου. Στο Europa League πρέπει να... Είναι καμιά 500 νομίζω κάπου εκεί. Ακόμα σε 500 δηλαδή ανεβαίνει. Πρόσεξε, θα σου πω κάτι. Ας μπουν και οι δύο στους ομίλους, δεν ξέρω ποιος θα μπει, μπορεί να μπει και κανένας και θα δούμε μετά τα ποσά. Βήμα-βήμα. Καλά, βήμα-βήμα. Ναι, οκ. Απλά σίγουρα ήταν. Δηλαδή,
ας το πω έτσι, η ομάδα, όσο ξέρεις, είμαι ρεαλιστής. Ναι. Μπορεί να πω, ξέρεις, τα γούρια μου τα έτοιμα, μα είμαι ρεαλιστής. Το που περάσαμε την Μπεσίκτας και πήγαμε κατευθείαν σε κατευθείαν, ούτε play-off, ούτε ναι. να είχαμε να λέγαμε, κατευθείαν, number 4, ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ, ναι, ναι. να ακούω εκείνη τη μέρα, ας πούμε, ναι. Και όμοιρα των τεσσάρων, ας πούμε, και περάνε οι δύο, κατάλαβες. Ναι. Αυτό είναι το βασικότερο. Από εκεί και πέρα ίσως παίξει ρόλο και αυτή η απελευθέρωση, το ότι... Γιατί βλέπω, αισθάνομαι και μια κίνηση του Τσαβίρη, σου λέει, βγάλε το εδώ πέρα μόνοι σας, μωρέ, εγώ τι άλλο, εντάξει, άσα εδώ και θα σας πριν πολλά, πάμε στον επόμενο, θέλω να μου σχολιάσεις πόλης Ελιμνιού, γιατί έχει να σχολιάσει και αυτό, πόλης Ελιμνιού, έχουμε μεταγραφές ναι, έχουμε σήμερα, υπάρχει κίνηση. Ο Ελιμνιός. Θα φύγει μάλλον. Θα παίξει Ελιμνιός. Όχι, θα φύγει, θα φύγει. Δηλαδή με φύγα γιόκλη Ελιμνιός. Α, γι' αυτό δεν βλέπω. Θα βγάλω το Στέργιο να μας τα πει. Δεν αυτό, προλαβαίνω. Δε, αυτό με και εμένα. Τι ναι. σκοπός είναι... Δεν νομίζω να τον άφησουν οι Γερμανοί. Σου λέει και άμα γυρίσει κανένα στράγαλο. Είναι γι' αυτό, βέβαια. Τέλεσσα. Εσύ θα το ρίσκαρες. Σε καμία περίπτωση. Αν είσαι προπονητής κολονίας, το ρίσκαρες. Και άμα τον υπολογίζει και τον θέλει άμεσα κιόλας, είναι και αυτό ένα θέμα. Και αν μείνει 25 μέρες έξω, βάλε και να μείνει από θεραπεία και ξέρω εγώ, να μπει στο κλίμα, να γνωρίσει, να μάθει λίγες λέξεις, πάμε καλό Δεκέμβριο. Άσε ρε φίλε, δηλαδή είναι τα πράγματα ομά. Πετάει αύριο η Γερμανία. Να σε καλά ψηλέ μου, να σε καλά. Bye. Στον επόμενο, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Εγώ είμαι ο Κουρέας Σεβίλης και ναι. πήρα για να ξυρίσω πολύ κόσμο σήμερα. Εδώ είμαστε. Θα ξεκινήσω πρώτα από το φίλο μου τον Κουλουρόπουλο τον Χρήστο, ναι. γιατί τον θεωρώ φίλο μου. Ναι. Αλλά φίλε Χρήστο Κουλουρόπουλο δεν έχει ανδρικό λόγο τιμής. Δηλαδή ο λόγος ρε παιδί μου έχει μια βαρύτητα που έχει μια κοπέλα και εξηγούμε. Δέχομαι ρε παιδί μου που με λες ότι δεν φταίς εσύ που το τηλέφωνο σου κάθε φορά που με παίρνεις ότι είναι αποκλεισμένο και δείχνει ότι μιλάει. Εδώ όμως και ένα-δύο μήνες. Ένα μήνα σήμερα είναι σίγουρο, είναι και δύο μήνες. Μου λέει ότι θα πας σε ένα μαγαζί να το φτιάξεις, έτσι, και δεν το φτιάχνεις. Πράγμα που σημαίνει πρέπει να πεις αρσενικά και μπέσα, ότι το κάνεις προληπτικά, επειδή συνήθως σε κρίσιμα μάτσα, ας πούμε, να σε κάνουν απάντηση και να κάνεις μπουλκουμέ, και περιμένεις και το κρίσιμο μάτσα με την Πενφίκα για να το φτιάξεις. Και ανοίξεις τα κότσια, βγες μετά και απάντησε. Ο λόγος σου να πούμε είναι ο λόγος μιας κοπέλας. Δεν έχεις αρσενικό λόγο, αντρικό λόγο τιμής. Ένας αυτός. Δεύτερος τώρα. Θα πω για τον παρουσιαστή του Big Brother, Χάρης Βαρθακούρης. Βαρθακούρης, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, άκου, όχι Βαρθακούρης, Βαρθακούρης. Χάρης, ναι. Βαρθακούρης. Ναι. Λοιπόν, χρειάστηκε ρε φίλε να παρέμβει ο κυβερνητικός πρόσωπος ο κύριος Πέτσας. Ναι, όντως. Να μιλήσουν βουλευτές, βορίδες. Σε λίγο θα μιλήσει και ο πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης, έτσι. Για να βγει και να απολογηθεί για αυτή την πραγματικά δηλαδή αιμετική δήλωση που έκανε ένας παίκτης ο οποίος ξεφτυλίσει την Κρήτη. Καραγκιόζης Κρήτη. Είναι αυτός τώρα, εντάξει. Ναι, πρόσεξε όμως, ο Χάρης Βαρθακούρης είναι ο παρουσιαστής. Ναι. Και αφού έκανε την πάπια, ας πούμε, την κότα τόσο καιρό δεν μιλούσε, βγήκε σήμερα, ας πούμε, και είπε ότι εγώ λέει, δεν ευθύνομαι για δηλώσεις των παιχτών. Καλά, ρε φίλε, εσύ ο παρουσιαστής δεν είσαι. Δηλαδή, ο Χάρης Βαρθακούρης, φίλε, ξέρεις τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει το φίλο μου τον Ζάχο Ντρούλινγκ, μια σοφή ρίση που είχε πει ότι τα τυφλά πουλιά, δεν έχω ακούσει πιο σοφό, ας πούμε, τέτοιο, τα τυφλά πουλιά τα χτίζει ο Θεός φωλιά. Δηλαδή, φαντάζομαι τώρα, αν δεν ήταν ο γιος του μεγάλου Γιάννη Πάριου, πού θα ήταν αυτό το πουλί ναι, να πούμε. Αλλά δεν αξιοποίησε το Πάριος, δηλαδή πήγε με το Βαρθακούρης, πώς λέγεται. Γιατί 20 χρόνια πόσους τους έχει κάνει, ένα δίσκο ή δύο. Τι έχει κάνει 20 χρόνια ρε φίλε. Τίποτα δεν έχει κάνει ρε αγόρι μου, 20 χρόνια έχει κάνει δύο δίσκους. Καλά για να καταλάβεις. Και έχει το απίστευτο κόμπλεξ που λέει γιατί με συγκρίνει με τον πατέρα μου. Πού να συγκριθείς ρε αγόρι με τον πατέρα σου καταρχήν. Λέει μα είναι διαφορετικό στυλ. Δηλαδή δεν είναι όπως τα παιδιά του στράτου που έχει τρεις παλίκαρους ας πούμε και που ειδικά ο Στέλιος είναι τουλάχιστον η σάξη μου που καλύτερο και από το στράτο ας πούμε. Εσύ να πούμε είσαι αυτό που λέω ο Σάχος, τα τυφλά πουλιά, τα χτίζει ο Θεός φωλιά. Και ένα τρίτο θα πω. Ναι, ναι. Θέλω να πω μπράβο στον σταθμό ρε παιδί μου που έχει τελειώσει ανθρώπους οι οποίοι είναι κακόψυχοι. Δηλαδή και θα μιλήσω έτσι προγραμματικά. Απλά με χαρακτηρίζει παραπάνω. Γιατί να μιλήσω. Όχι, ναι, Γιώργος Πάοκ Ολλανδία. Εγώ δέχομαι ρε παιδί μου την κακία που έχει για τον Άρη και τους οπαδούς του. Αλλά όταν βγαίνει για τον Αργύρι, τον ομοειδεάτη του έτσι. Ο άνθρωπος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Τον Αργύρι που βγαίνει στους αγώρα το βράδυ. Α, και μιλάει με τέτοια κακία. Δεν ξέρω τι έγινε, παιδιά. Εδώ πέρα ναι, ο Γιώργος εντάξει, οκ, ναι.
Ναι, 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 και πρόσεξε λίγο. Ναι. Και βγαίναν όλοι, ας πούμε, και το καυτηριάζανε. Ναι. Και βγήκε προς τιμή του Αργύρης, χαίρεξε μεγαλείο ψυχής. Ναι. Και είπε: εντάξει, ρε παιδιά, άφησε με αρτιό να πούμε το παλικαράκι, το συγχωρώ. Αλλά ο Γιώργος Ζαγόρος τον τελείωσε. Ναι. Και πριν πρέπει να τελειώσει και ο Πασκάλης Ολυμπιακάρας, ας πούμε. Ναι. Ο οποίος, ας πούμε, μιλώντας με για τον Συρίγο, μου είπε το εξής. Λέω: αλλά ποιο Συρίγος τώρα, λέει, μέσα σε λίγες μέρες. Έχασα δύο συντάξει, λέει, τη πεθερά και τη μάνα του. Το με έναν τρόπο. Τώρα λέει. Αυτά τα είπε στον αέρα. Τι να λέω, μην λέω για άλλο, ρε φίλε. Και αυτό ο Συρίγο τον έχει τελειώσει. Πρέπει να τελειώσει και ο Ζαγόρα. Να μην ξαναβγεί στο ραδιόφωνο. Μάλιστα. Ο Ολυμπιακάρος Πασκάλι. Μάλιστα. Λοιπόν, για τον ψηλό. Εντάξει, ναι. Δεν ισχύει για του άλλου αυτά. Ο ψηλό να βγαίνει και να μιλάει. Απλά σε μένα να μιλήσει αρσενικά. Να πει Γιώργο, μέχρι το μάτι με την Μπενφίκα. Το τηλέφωνο είναι αποκλεισμένο γιατί θέλω για λόγους, ας πούμε, ρε παιδί μου, προληπτικούς να περάσουμε και μετά να μου κάνεις αναπάντηση, ας πούμε. Κατάλαβες αυτό. Έφυγες. Να σε καλά. Έγινε. Φιλιά. Στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έλα, ρε Νεκτάρι. Τι γίνεται σε εξωτική θέρμη. Από την εξωτική θέρμη και από το κέντρο της θέρμης όλα πάνε καλά. Πάρα πολύ καλά. Ναι. Σήμερα ένα νέο, αυτό που λέμε εδώ και κάποιες ημέρες. Και φυσικά πρώτοι το ακούσατε εδώ στην εκπομπή, γιατί αυτή η εκπομπή πρωτοπορεί. Αλήθεια είναι αυτό. Ότι θα υπάρξουν μάλλον ελάφρυνση των μέτρων και τα νυχτερινά μαγαζιά μάλλον θα κλείνουν 2 η ώρα από τις 15 του μηνός. Οπότε ευκαιρία εμείς οι Παοκτσίδες να γιορτάσουμε τη νίκη του ΠΑΟΚ μέχρι τις 2 του μηνός σε νυχτερινό μαγαζί. Το είπε σήμερα και ο Μητσοτάκης ότι θα ελαφρυνθούν τα μέτρα και λογικά εννοεί αυτό. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει πια δικαιολογία. Γιατί όποιος διαβάσει τα κρούσματα Θεσσαλονίκη συνεχώς πέφτουνε και σήμερα από τα 3 που είχαμε, τα 2 ήταν δυστυχώς του ΟΑΣΤ. Νεκτάριε, επειδή το συζητούσα και με κάτι φίλου σε μια παρέα χθες και άλλες φορές, τώρα πλησιάζει ο χειμώνας. Ναι. Και φυσιολογικά πάντα τέτοια εποχή στα μαγαζιά, επειδή με τα πηγαίνουμε, καθόμαστε μέσα. Τώρα με την κατάσταση που επικρατεί, με το φόβο που θα υπάρχει κιόλας, γιατί και εγώ το φοβάμαι να σου πω την αλήθεια, τι θα κάνουν τα μαγαζιά, κάτι θα κάνουν, γιατί δεν γίνεται. Τώρα έρχεται και ο ιός της γρίπης και μάλιστα διαβάζω, γιατί αναγκαστικά διαβάζω τώρα. Ναι. Δεν λέω ότι είμαι ειδήμων και ειδικός. Ναι. Πάντως τώρα που έρχεται ο ιός της γρίπης, ο ένας ο ιός καταπολεμά τον άλλον, έρχονται σε σύγκρουση και όπως σας είπα, το θετικό είναι φέτος. Καταρχήν πέρυσι ήταν το μεγάλο πρόβλημα το οποίο δεν το ξέραμε. Γιατί ο ιός πέρυσι το χειμώνα ήταν στα φόρτε του, αλλά οι Κινέζοι του είχαν αποκρύψει εντέχνως. Τώρα φέτος, όταν ο ιός θα τελειώσει Φεβρουάριο, καταλαβαίνετε ότι το Δεκέμβριο, δηλαδή άμα η ζημιά του ιού αυτού είναι στο 10, αν πούμε ότι είναι τόσο πολύ μεγάλη ζημιά. Το Δεκέμβριο θα έχει πέσει στο 1,5 με 2. Οπότε πιο πολύ θα είναι η ζημιά από τη γρήπη. Τώρα σήμερα χτυπάει το ρολόι του σπιτιού μου. Εκπληκτικό. Ναι. Περιμένετε λίγο γιατί τώρα ολοκληρώνω. Παλιό ρολόι. Ωραίος. Ναι, ναι, βεβαίως. Κλασικό. Δυνατός, πολύ κλασικός. Λοιπόν, πιο πολύ θα κινδυνεύουμε από τη γρήπη παρά από το συγκεκριμένο ιό. Και ιδίως αν όντως βγουν κάποια φάρμακα κτλ. Θα τα παρουσιάσουν εμβόλια κτλ. Και πολλές εξελίξεις παίζει αυτό που σας είπαμε την Αμερική, οι εκλογές. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Πάντως δεν το είπε κανείς, ότι. Γιατί ελάχιστοι το είδαν αυτό, ότι χθες η νίκη της Ελλάδος και η ισοπαλία πρόσθεσε κάποιους βαθμούς στην Ελλάδα, γιατί παίζουν ρόλο και αυτά στις ευρωπαϊκές κατατάξεις. Η εθνική. Ναι, η αντίπαλος του Άρη παρότι βγήκε πρώτη φορά, γιατί έχει πιο μεγαλύτερη βαθμολογία. Γιατί πήγε τους βαθμούς Ουκρανίας. Έτσι, μπράβο. Άρα η Ελλάδα, για να το ξέρω, ότι κάποιους βαθμούς παίρνει και από τις εθνικές η κάθε χώρα. Α, δεν το ήξερα. Ναι, εμείς εκεί που ήμασταν ξαφνικά στην πρώτη ζώνη, ξαφνικά χάναμε από κάτι Φερόες και από κάτι Μερόες. Βέβαια, νομίζω ότι η εθνική δεν παίζει ρόλο με τις συλλόγους. Δηλαδή, οι βαθμοί σε συλλογικό επίπεδο πάνε ανάλογα και με το τι κάνουν οι ομάδες μιας χώρας στην Ευρώπη. Ναι, εκτός από αυτό όμως, ναι. Προστίθεται και κάποιοι βαθμοί που παίρνει η Ελλάδα ως σύνολο. Μάλιστα. Ναι, απλώς ότι χάσαμε πολλούς βαθμούς, δηλαδή από την. Είχαμε βρεθεί μέχρι και 8η θέση στην Ευρώπη, πέσαμε στην 32η. Αυτό εκεί ως Ελλάς χάσαμε κάποιους βαθμούς. Μάλιστα. Γι' αυτό και θα βρεθούμε του χρόνου με 4 ομάδες. Του χρόνου είμαστε δύσκολα. Έτσι όπως εμορφώθηκαν τα πράγματα. Δεν ξέρω οι φωστήρες πώς βγάλανε. Τελικά θα γίνουν χώρες οπαδούς στα παιχνίδια. Θα προχωρήσουμε όπως φαίνεται σε αυτό το 20%. Τώρα δεν ξέρω πότε θα γίνει. Αλλά νομίζω πρώτη αγωνιστική, όχι. Πρώτη αγωνιστική, άστο, δεν έχει κόσμο. Γι' αυτό βάλανε και δύο παιχνίδια Θεσσαλονίκη την πρώτη αγωνιστική. Παρασκευή είναι η μέρα της Θεσσαλονίκης. 6 και 4 το Άρης, 8.30 ο ΠΑΟΚ. Και επίσης κάτι άλλο, από Τρίτη μέχρι
από την Τετάρτη, συγγνώμη, αρχίζει για μια εβδομάδα η απεργία των εστιατόρων. Κλειστά. Αυτό ακούγεται, εκτός αν τελευταία στιγμή κάνουν πίσω, γιατί δεν βγαίνουν οικονομικώς. Εντάξει, αυτά τα οποία τα είχαμε πει και εδώ. Καλά, δεν είναι και μόνοι τώρα. Εντάξει, είναι πάρα πολλοί που αντιμετωπίσαν τώρα. Το πρόβλημα είναι και οι χωριστίες, εννοείται αυτό. Ναι. Εντάξει, και φυσικά χθες για τον ΠΑΟΚ και Νεάνιδες κατέκτησαν στο βόλεϊ το πανελλήνιο πρωτάθλημα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Είσαι ψαγμένος και σε αυτά, δηλαδή. Είσαι μπροστά. Και σήμερα αρχίζει η προετοιμασία το γενικείο του ΠΑΟΚ, ενώ έχει αρχίσει εδώ και λίγο καιρό το γενικείο του Άρη στο μπάσκετ και τα δύο. Ξεκινήσαν, ναι, σιγά σιγά ξεκινάνε όλοι. Καλό είναι να γεμίσει λίγο χειμώνας μας. Βέβαια. Και μετά το Μάρτιο θα υπάρχει και στα κλειστά τμήματα, και στα κλειστά αθλήματα σίγουρα. Έστω και 20, 30 και 50% πληρότητα. Αλλά για αυτά τώρα, για μπάσκετ και τα λοιπά και βόλοι, θα πρέπει να περιμένουμε πολύ περισσότερο. Εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι μια άλλη κατάσταση. Παιδιά, είναι ένα crash test το Champions League, γιατί αν το Champions League γίνει με οπαδούς, μετά θα είναι αναγκασμένοι να κάνουν και τις δικές μας διοργανώσεις με οπαδούς. Ναι, όντως. Έστω και με 20%, αν και το Παλατάκι, που έχει 9.000 κόσμο, ναι. Το 20% είναι 1.800 άτομα. Αν εξαιρέσουμε τρία παιχνίδια ο ΠΑΟΚ, δεν έχει, ούτε το, έχει το 5% εκεί γύρω στο 500. Όλα. Φέτος θα έχει άλλο αέρα. Δεν ξέρω, παιδιά, συμβαίνουν κάποια πράγματα τα οποία, ναι, θα σας τα πω αύριο. Ωραίος. Για να μην καθυστερώ και τον χρόνο σας. Έγινε, λέ. Νεκτάρια μου, φιλιά στον Κέτο. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, στον επόμενο, ναι. Έλα, καλησπέρα. Χαίρετε. Φοβερός ο Νεκτάριος. Έλα. Φοβερός, λέω, Νεκτάριος. Τώρα σε ακούω καλύτερα. Πάντα είναι ο άνθρωπός μας για το μέτωπο του κορονοϊού. Μήνες τώρα. Σε λάθος ομάδα είναι, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, κάνε δεν είναι τέλειος. Τι θα κάνουμε τώρα. Νικό. Ναι. Επειδή σε άκουσα και στην ανάλυση που έκανες λίγο το δεκάλεπτο για τον αγώνα. Ναι. Φίλε, διαφωνώ κάθετα με το center for. Δηλαδή. Δηλαδή, η ντέγε θα λέμε και θα κλέμε. Δεν βλέπω, φίλε, αυτά που λέγατε στον ποδοσφαιριστή. Όσο και χρόνο να θέλει, τουλάχιστον μια ποιότητα στο γύρο θα την έβγαζε. Δυστυχώς δεν βλέπω. Και βλέπω τον γκολ με το κιάλι και το σταυρό μου να κάνω. Πραγματικά. Δηλαδή είναι και ο Γκάμα σε τέτοιο χάλι, πραγματικά, που σέρνεται. Σε χάλι δεν είναι. Γιατί να σου πω κάτι, με τη Σάλκη ήταν καλός. Δεν μπορώ να σου πω. Κέφτε, δεν είναι ο περσινός, ρε φίλε. Δεν ξέρω αν οφείλεται ότι δεν έκανε προετοιμασία, το παιδί, εντάξει, τι ήρθε αργά. Αλλά δεν είναι ο περσινός ο Γκάμα. Δεν έχει ούτε τη φρεσκάδα, ούτε την έμπνευση, ούτε το σουτ, τίποτα δεν έχει. Εντάξει, ο Γκάμα, είναι, παιδιά, και μακριά και από τον γκολ. Μεγαλώνει κιόλας. Εντάξει, δεν είναι ότι μεγαλώνει. Εντάξει, πόσο έχει ρέσει από το τελευταίο μάτς που έπαιξε. Πόσο έχει. Έχει ένα εξάμεινο, μέσα σε ένα εξάμεινο. Εγώ θα σου πω αυτό που είπα και πριν. Ότι μέσα από τη συνολική καλή λειτουργία θα αναδειχθούν και οι ποδοσφαιριστές. Τι Λόπεθ, να το κάνω, ρε φίλε. Νίκο, τι να το κάνω. Δηλαδή, συγγνώμη, να τη δώσει την μπάλα στο κενό τέρμα για να τη βάλει μέσα και να λέω ότι εγώ στο σεντερφόρ. Αυτό δηλαδή είναι. Εσύ τι θες, δηλαδή, ένα φόρ να πάρει την μπάλα, να περάσει δύο παίξεις και πάνε να τη βάλει. Όχι, να δείξει τα στοιχεία του φόρ, ρε φίλε. Εγώ δεν βλέπω ακόμα τη συμμετοχή στις φάσεις. Ψάχνετε, ναι, οι τοποθετήσεις του δεν είναι τόσο καλές. Πόσο να ψάχνετε, δηλαδή, σε αεροτεχνικό που δώσανε να πας ένα συνεργό να πας και τουλάχιστον κάτι θα κάνει, ρε. Δώσ' του λίγο χρόνο ακόμα του Λόπεθ για να τον κρίνουμε πιο δίκαια. Τα ίδια λέγαμε και πέρυσι με τον Ιντέγε. Δώσ' του λίγο χρόνο. Και που το παιδί τουλάχιστον Ιντέγε έχει κάποιο όνομα. Δεν έβαλε και 10 γκολ μέσα χρονιά. Δεν έβαλε και λίγα. Καλά, είσαι. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Ότι δεν έβαλε και 10 γκολ, αλλά έχει κάποιο όνομα στην αγορά. Ήταν ο Ιντέγε. Ερχόταν από ομάδες του Παλμαρέτου, δεν είχε μάτω. Τώρα έχουμε ένα παιδί. Και από ένα χρόνο που δεν έπαιζε μπάλα όμως. Ναι, ακόμα χειρότερα. Γιατί, ναι, τώρα έχουμε ένα παίκτη που στο Παλμαρέτο είναι τελείως άγνωστο. Δεν το ξέρει ούτε, να μην πω ποιος. Έτσι. Και δυστυχώς δεν βλέπω αυτά που προσδοκούσε τουλάχιστον ούτε το παίζει στο 50%. Είναι. Και βλέπω τον γκολ, τεράστιο πρόβλημα θα έχουμε στον γκολ. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ελπίζω ότι θα διορθωθεί. Και δυστυχώς για την ομάδα, το μάτς με αυτή την ομάδα την Ουκρανική είναι πάρα πολύ κοντά. Ναι, και η ομάδα φαίνεται ακόμα ασύνδετη. Φοβάμαι πάρα πολύ, φίλε. Ναι. Πάρα, γιατί δεν θα είναι και ο κόσμος. Και αν δηλαδή έχουμε κάνει τέτοια εμφάνιση όπως με το Βόλο, κλάψα χαράλαμπε. Ναι. Θα περιμένουμε κάτι να εμπνευστεί ο Φέτφα ή κανένα στημένο του Γκάμα για να εξελασπώσουμε.
Δεν ξέρω, Νίκο, εγώ έτσι τι βλέπω την κατάσταση, δηλαδή, και ειδικά γιατί μέσω επιθετικό κομμάτι, δηλαδή στην θέση του φορ, είμαι απογοητευμένος, φίλε. Αυτά. Θα δούμε, να κάνω, μακάρι να βρει τη χημεία, μακάρι να βρει τη χημεία να το στρώσει ο Γερμανός, γιατί δεν βλέπω καλά τα πράγματα. Έγινε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Στον επόμενο, ναι. Καλησπέρα σας, κύριε. Ευτυχείτε. Ουά, Αντωνάρα. Τι κάνουμε. Καλά. Με άφησε άλλος και έφυγε διακοπές, ρε φίλε. Σεπτέμβρη μήνα δηλαδή. Σε παρακαλώ τώρα. Είναι ο καλύτερος μήνας, φίλε. Σε περιποιούνται όλοι, να ξέρεις. Είναι ο μήνας που πηγαίνουν οι διακοπές οι πλούσιοι. Δεν έχω πάει ποτέ μου στο τέλος. Ούτε εγώ. Εμείς, ξέρεις, τόσα χρόνια έχουμε την έκθεση, δεν μπορούμε να πάμε με τίποτα. Φέτος δεν έχεις έκθεση όμως. Φέτος δεν είχαμε πάει τέτοιο. Φέτος δεν είχαμε ούτε λέπια. Δύο μήνες καθόμασταν. Σωστό κι αυτό. Λεφτά περιμένουμε να έχουμε. Σωστό κι αυτό. Έχει μια βάση. Για το Λόπες που λέγανε, που ακουγόμενος, για τα τελευταία 10 παιχνίδια πρέπει να λέτε, δεν είναι. Σε τελευταία 10. Που παίζει το παιδί, τόσο πόσο, 10 παιχνίδια, πώς έχει παίξει τώρα μέχρι τώρα. Και δεν δείχνει, έχει παίξει μισή ώρα με τη Σάλκη, 60 λεπτά με τη Λάρισα και... Πόσο κάνα, 60 λεπτά, 60 λεπτά με το... Και περιμένουμε γι' αυτό είπα εγώ ότι είναι νωρίς. 4-4-3-3, το οποίο το παίζει πρώτη φορά η ομάδα, δεν έχει παίξει ποτέ για να μπορέσει να τον βάλει η ίδια η ομάδα μέσα στο παιχνίδι. Πρώτα απ' όλα ο Λόπεθ. Ολοκλήρωσε και θα πω. Ναι, παιδί μου, αν έπαιζε το περσινό σύστημα, θα μπορούσε να τον βάλει μέσα στην ομάδα να παίξει. Ναι. Οι συμπαίκτες του που έχουν παίξει το σύστημα να μπορούσαν να εντάξουν πιο εύκολα. Ναι. Όταν οι ίδιοι συμπαίκτες του ακόμα δεν μπορούν να αντιληφθούν αυτό που θέλει να παίξει ακόμα ο Γερμανός, πώς περιμένεις να βάλεις έναν καινούριο ποδοσφαιριστή για να μπορεί να με τα μάτια να συνεννοείται με τον Γκάμα, με τον Βεντβατζίτη και με τον άλλον. Θέλει χρόνο, ρε παιδιά. Μαλίτσα είναι. Θέλει χρόνο και ειδικά σε συγκεκριμένη περίπτωση. Εγώ τον παίξει στο Σεντερφόρ. Θα τον κρίνω. Όταν θα μου έρθει στα τελειώματα, να δω αν έχει τελειώματα. Εκεί. Εγώ τον Σεντερφόρ θα δω αν έχει τελειώματα. Μα δεν του έχει έρθει την μπάλα, ρε. Ακόμα. Ναι, και είναι ευχής έργο, ναι, να μπορεί μια ομάδα να δίνει στο Σεντερφόρ την μπάλα να την βάζει στη γενιεστία. Μπορεί να το καταφέρει το πράγμα. Και να σου πω για κάτι. Ο φορ που θα πάρει την μπάλα, θα περάσει δύο και θα τη βάλει μέσα, δεν θα έρθει στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν αυτοί οι φορ. Ο Μπατζιστού θα σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Πρόσεξε. Θέλεις και το συμμετοχικό, αλλά είναι η διαφορετική έννοια του συμμετοχικού. Τέλος πάντων, σου είπα για το Λόπεθ, ειδικά θέλει χρόνο, γιατί είναι δύο εβδομάδες πίσω το παιδί σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Ο πλευράς ετοιμότητας. Ένα δεδομένο. Δεύτερο δεδομένο είναι ότι και επιθετικά βγάζεις ακόμα μια δυσλειτουργία, να το πω έτσι. Άρα δεν μπορεί να φανεί και αυτό. Καινούριο σύστημα είναι, ρε παιδιά. Εντελώς καινούριο σύστημα είναι. Είναι και αυτό. Θέλει χρόνο. Αλλά να σου πω κάτι. Θέλει χρόνο, αλλά πρέπει να φανεί σε κάποια πρόοδο. Γιατί για μένα μέχρι στιγμή σου είπα, έχει κάνει πρωτόλεγγα και πριν. Έχει κάνει πρόοδο στα τρεξίματα η ομάδα. Είναι δύο επίπεδα πάνω από πέρσι. Έχει κάνει πρόοδο στο pressing, στο να κλείβει την μπάλα ψηλά. Αλλά στο τακτικό κομμάτι ακόμα θέλει δουλειά. Φαίνεται. Εννοείται ότι θέλει δουλειά. Φαίνεται. Ναι, αλλά εσύ, Νίκο, δεν μου λες κάθε χρόνο πόσο καιρό κρατάει η προετοιμασία μιας ομάδας. Κοίτα, καμιά ομάδα δεν μπορεί να είναι έτοιμη με την πρεμιέρα. Θέλει πάλι χρόνο με. Δηλαδή... Εκτός από αυτού. Δηλαδή, αν τα βάλεις κάτω πέρυσι και γίνεις το πρωτάθλημα τέλη Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά, έτσι. Ναι. Και οι παίκτες είχαν μπει στην προετοιμασία 20 Ιουνίου. Ξέρετε, το θέμα δεν είναι μόνο πόσο καιρό κρατάει η προετοιμασία. Και τώρα ξεκινήσανε πότε. 13 Αυγούστου ανέβηκα στο Βέρμιο, 11 ήταν η πρώτη συγκέντρωση. Δηλαδή οι 40 μέρες πότε είναι στις 11 Αυγούστου. Τελειώματα Σεπτέμβριου. Τελειώματα Σεπτέμβριου, ναι. Δεν είναι. Και εμείς περιμένουμε η ομάδα να έχει ήδη ανοίξει και να μπορεί να δείξει αν μπορεί να παίξει ένα καινούργιο σύστημα σε 22 μέρες. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, όπως θα το κάνουμε. Θέλουμε, αλλά δεν γίνεται. Το θέλουμε, αλλά δεν γίνεται. Μόνο στο PlayStation γίνεται. Καλά, στο PlayStation παίρνεις ένα παίκτη. Σε πραγματικές συνθήκες δεν γίνεται. Ότι πρέπει να δείξεις πρόοδο, πρέπει να δείξεις πρόοδο. Ναι, το θέμα είναι. Αλλά εντάξει, μην τα συμπεριλαμβάνουμε όλα τώρα. Ήδη ακόμα δεν τον είδαμε τον ένα, δεν είδαμε τον άλλον. Τους βγάζουμε όλους άκρους. Είναι πάντα, ξέρεις τι, όταν θες να κάνεις κριτική, αλλά παρασύρεσαι και ξεπερνάς την κόκκινη γραμμή. Και από την κριτική πας στον πανικό. Εγώ είμαι 49 χρονών. Το μοναδικό σεντερφόρ που πέρασε τον Άρη, φίλε, τα χρόνια που παρακολουθώ, δεν πάω πριν από το, ναι, πριν από το 80, ας πούμε. Ο μόνος και γι' αυτό αγαπήθηκε τόσο πολύ στο σεντερφόρ είναι ο Σέσιο. Δεν πήρε κι άλλος. Δεν πέρασε άλλος. Δεν ήταν 4-4-9 ο Κόκε.
Ναι, ρε φίλε, το παστέλωνε. Το παστέλωνε, ναι. Την πρώτη χρονιά τουλάχιστον. Και ο Κάμπορ, αυτή η δύο. Σε σύγχρονη εποχή είναι αυτή η δύο. Και να δίνει και την πάσα και να δίνει και την πάσα με τα κλειστά μάτια και να κάνει και την τρίπλα και να κάνει και το ένα και να κάνει το άλλο. Γι' αυτό και το αγαπήθηκε τόσο πολύ τον κόσμο. Αυτή η δύο και ο Ντεμπά. Αυτή η δύο και ο Ντεμπά, εσύ. Ναι, γιατί δεν έχει ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Και ο Γιάννης Λαζανάς. Με 40 χρόνια πέρασαν δυο. Πέρασαν άλλοι. Ο Λαζανάς. Το και ο Γιάννης Λαζανάς, λέω. Να μπράβο. Πεχτάρα. Και να σου πω κάτι, εκείνη τη χρονιά λέμε κοροϊδεύουμε το υπηκό και τα λοιπά. Ο Κουεμάχα μια χαραπέτηση ήταν. Μετά πήγε και μέχρι στην Μπριζ. Τέλος πάντων. Αν η ομάδα εκείνη έπαιρνε δύο παιχνίδια και έχει μείνει κατηγορία, κάποιο παιδί θα μπορούσε να δείξει με αυτούς που ήταν. Εύκολο. Τους πήρε μπάλα όλους. Εύκολο, δυστυχώς. Και όπως, ναι. όπως τα παιδιά της K19, K20, όπως λέτε, δεν ξέρω τώρα, που πήραν δύο χρονιές στο πρωτάθλημα συνεχόμενα, δεν μπορεί να μην υπήρχαν παιδιά που θα μπορούσαν να στελεχώσουν την ομάδα, αλλά πέσανε στις άτυχες τις χρονιές που ο Άρης τους έβαλε όλους μαζί να παίξουν και να καθίσουν στην ομάδα κατηγορία, που δεν γίνεται πουθενά σε καμιά χώρα του κόσμου. Καλά, να το βάλει σε καμία περίπτωση. Και να τους βάλει να σου πούν κράτη την ομάδα στην κατηγορία, αν δεν έχει μέσα έμπειρους ποδοσφαιριστές. Και χαθήκανε, πιστεύω, άδοξα πολλά ταλέντα. Πάρα πολλά ταλέντα. Ενώ τα δείτε το γίνεται τώρα. Αν θέλω να πάρει τον Μπαγκαγκιάννη, τον Σεγκρέτη, τον Μαρμαρίδη και όλα αυτά τα παιδιά και να τους πεις, βγάλω τους έμπειρους και μπείτε όλοι εσείς να κάνετε χρονιά για να μείνει κατηγορία, η ομάδα θα μείνει. Γίνεται. Και αυτά τα παιδιά από σπόντα ανέβηκαν, αλλά όταν υπογράψουν επαγγελματικά συμβόλαια θα πούμε πάλι το story και χάρη σε ποιον άνθρωπο προωθήθηκαν. Να είσαι καλά, Αντώνη, γιατί έχουμε κι άλλους τρεις που περιμένουν. Να είσαι καλά. Γεια σου, φιλαράκι μου. Λοιπόν, όσο πιο σύντομα μπορείτε, παιδιά, για να πάμε και στο break, στον επόμενο, ναι. Καλησπέρα. Χαίρετε. Λοιπόν. Ο Κάμπορα δεν ήταν ο center for που στο 4-3-3. Έτσι. Δηλαδή. Εμείς δεν ήταν το σύντροφο το περιοχάτο, ρε φίλε. Όχι, φορ περιοχής, όχι, δεν ήταν. Οι φορ που περάσανε τα τελευταία χρόνια, να σας πω, από το 90 και μετά, ήταν ένας Δημητριάδης, ο Λιολίδης. Ναι. Και λίγο πιο παλιά, ο Κώστας ο Χαραλαμπίδης που πήραμε Φιλάρης. Αυτή ήταν τα σύντροφορ που είχαμε. Εξαρτάται και πώς εννοείς το σύντροφορ τώρα. Εσύ πας στο φορ περιοχής. Πήραμε και σύντροφορ περιοχής, όπως ήταν ο Βλόνταρτσεκ, ας πούμε. Και ήταν περιοχάτος σεντρεφόρ αυτός. Έχουν καταργηθεί αυτά τα φόρμα. Δεν μπορούσε να παίξει γιατί παίζαμε τελείως διαφορετικά. Έχει αποβάλει ήταν το σύγχρονο ποδόσφαιρο αυτά τα φόρμα. Έχουμε και είχαμε πάρει ακόμα ένα πιο λίγο πιο μπροστά από τον Βλόνταρτσεκ. Τον Ντελόρτε. Όχι, Ντελόρτε και αυτός εδώ ήταν για σεντρεφόρ και τον τραβούσαν 20 μέτρα για να τρέχει δεξιά-αριστερά. Το Φεράρι κακά. Όχι, δεν τον είδαμε. Έναν άλλον Βραζιλιάνο να πούμε που μπήκε αλλαγή και έβαλε γκολ με τον Παναθηναϊκό με τον Γκιγέρμε Βαϊσχάιμερ. Τον Βαϊσχάιμερ. Ναι. Και αυτός ήταν περιοχάτος. Βασικά δεν είχαμε ποτέ περιοχάτος σεντρεφόρο. Τύπου πώς είχε ο ΠΑΟΚ ας πούμε τον Μπρίγιοβιτς. Δεν είχαμε τέτα σέντρεφόρο. Δεν έχουμε ποτέ, δεν θυμάμαι εγώ τον εαυτό. Εμένα δεν μου αρέσουν και αυτά τα φόρνα, σου πω την αλήθεια. Λάθος κάνεις, αδερφέ. Δεν μ' αρέσουν. Δεν λάθος κάνεις. Δηλαδή δεν σ' αρέσει οι δύο φορ περιοχής που έχει, να πούμε, ο Ολυμπιακός τώρα. Ο Ελαραμπή. Ο Ελαραμπή δεν είναι. Ο Ελαραμπή δεν είναι Πρίγιοβιτς. Είναι περιοχής, φίλε. Είναι περιοχής, αλλά ο Ελαραμπή δεν είναι περιοχής. Ο οποίος θα, το μόνο που ξέρει να κάνει να κάθεται και να περιμένει την μπάλα. Και ο Πρίγιοβιτς έβγαινε έξω και υποδηχόταν. Δεν το είχε. Αλλά σου λέω εγώ το άλλο. Άντε και τον έχεις. Άντε και τον έχεις. Και σου φέρνω εγώ τον Πρίγιοβιτς τώρα. Ναι. Πετάω 10 μοίρια να πούμε στην ομάδα του και τον φέρνω. Ναι. Έτσι. Ποιος θα του την κάνει τη σέντρα. Φετβατζίδης. Φετβατζίδης τον έχεις δει πολλές φορές να κάνει σέντρα. Μπορεί να την κάνει. Δεν σου είπα ότι την κάνει. Άλλο τι μπορεί. Ναι. Πόσες φορές τον έχεις δει να κάνει σέντρα. Καλά εδώ καλά δεν την δίνει ορισμένες φορές. Εντάξει. Από τα αριστερά ποιος θα σου κάνει τη σέντρα. Τα μπάξου. Ο Γκάνια. Όταν θα ανεβεί. Όταν είχε συνήθως ανεβεί. Ο Γκάνεα 8-10 φορές πάνω είναι. Πρόσεξε. Ναι. Ο Γκάνεα και ο κάθε Γκάνεα και το κάθε εσωτερικό χαφ που λες εσύ. Ναι. Έτσι. Σε ιδιάζουσες περιπτώσεις και όταν βγαίνει ένα σύστημα ας πούμε του προπονητή μπορεί να γίνει σέντρα από εκεί ή να βγει ας πούμε να κάνει το overlap από ο Γκάνεα να πούμε και ναι. Να πάρει την μπάσα από τον Winger άντε να μιλήσουμε και έτσι ναι, ναι. Και να πάρει και να βγει ας πούμε στο σημεάκι να πούμε και να κάνει τη σέντρα ναι. Έτσι σε εμάς
άντε και να γίνει, ποιος θα την πάρει την κεφαλιά. Δεν έχεις τότε το φόρμα για να πάρει κεφαλιά, κεφαλιά όχι. Δεν έχεις φόρμα για κεφαλιά, έχεις φόρμα για την μπάλα κάτω. Αυτό λέμε, πρόσεξε όμως, βέβαια, πρόσεξε. Και ο Λόπεθ είναι 85, δεν μόνο είναι μόνο με κάθετη. Ο Λόπεθ είναι 84. Εντάξει, 85, τώρα είναι 84. Μπορεί να την πάρει την κεφαλιά. Εδώ πήραμε τερματοφύλακα που είναι στο ύψος του γιού μου και ο γιος μου να πούμε είπε ότι με αυτό το ύψος δεν μπορώ να παίξω υψηλό επίπεδο. Λέει θα κάνω το χόμπι μου. Καλό βιογραφικό έχει αυτό. Εδώ πέρα μεταγραφή. 122 συμμετοχές ενός έρης. Δεν ξέρω, φίλε. Κάτι ξέραν οι Γάλλοι. Και ο Ζανό. Ο Ζανό ήταν ένα 78. Ναι. Ο Ζανό, τερματοφύλακας ο Γάλλος, ήταν ένα 78. Και ένας που θέλαμε να πάρουμε από τον Άγιαξ θα πούμε είναι ένα 74 και εμείς τον κάναμε ένα 80 για να έρθει στον Άρη. Έναν από τη Χαλκίδα που ήταν το Έλληνα, ρε. Α, του Λάμπρου. Ένα 74 είναι και τον, κάνα, ναι, και τον κάνανε ένα 80 για να έρθει στον Άρη. Δεν ήθελαν. Το Λάμπρου η λύση του τον είχαν απλά τώρα. Εντάξει, δεν ασχολήθηκε ποτέ σοβαρά ο Άρης με τον Λάμπρου. Ένα 74 είναι ο Λάμπρου. Ελά, είναι 74 τώρα. Δεν μπορεί να είναι 74 για να παίζει τερματοφύλακα. Ο Σουλέι Μέζογλου που ήταν στον Πάουξ στην β' ομάδα τώρα, ήταν στον Πιερικό, τώρα τον πήρε ο Μπέκας να πούμε στον Καραϊσκάκη. Ένα 80 το λέει. Ποιο είναι 80, ρε. Ο Σούλε να πούμε επειδή ήταν 96, ήταν παίζαμε μαζί να πούμε. 1,75 δεν είναι. Βάλε τον επίλογο να πάω και στον επόμενο. Ο επίλογος είναι, αδερφέ, το είπα πριν από 2 εβδομάδες, πριν πάρουμε ακόμα τα σεντρεφόρ, πρέπει να βρούμε σεντρεφόρ. Αν το budget της ομάδος είναι 2,5 εκατομμύρια, το 1,250 πρέπει να το δώσει για το σεντρεφόρ. Εγώ αυτό ξέρω σε όλες τις ομάδες του κόσμου. Γιατί δεν πάει η πετουσία του ποδοσφαίρου δεν πάει έτσι. Πάει. Δεν πάει έτσι γιατί πάει, αδερφέ, χάνονται οι ισορροπίες μετά μέσα από διτρή. Ποιος, άντε να μην πω τι τις κάνει σε ισορροπίες. Άμα βάλει 20 γκολ και 25 γκολ να πούμε θα κοιτάξει ο άλλος την ισορροπία. Να σε καλά για να πάμε και σε άλλους δύο που έχουμε. Να σε καλά, φιλιά. Γκολ θέλει η ομάδα, τίποτα άλλο. Έτσι, μπράβο. Έγινε. Yeah. Φιλιά, γεια. Στον επόμενο, ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλά είστε. Δόξα τω Θεώ. Μπράβο, ναι. Εγώ είμαι ο Χρήστος. Δεν έχω καταλάβει. Τελείωσε το πρωτάθλημα και αρχίζουμε και κρίνουμε την ομάδα. Όχι. Άλλο και, όχι, η κριτική πάντα καλοπροαίρετα να γίνεται. Εντάξει, κάποιες κριτικές ξεφεύγουν λίγο. Ναι, η κριτική όμως, την κριτική την κάνουμε. Ο ένας δεν φοβάται. Ο άλλος άμα φοβάται, ας μην δει τον Άρη. Ας πάει να δει την Τράνε. Άμα φοβάται, τι φοβάται. Καλό. Όταν αυτός μπορείς γεννήθηκε είτε απευθείας μπαμπά είτε μαμά, ή όταν πάει σε μια δουλειά απευθείας μπαίνει στη ροή της δουλειάς και ξέρει τη δουλειά απευθείας όταν αλλάζει μια δουλειά στην άλλη. Ο άνθρωπος ήρθε από ξένη χώρα, δεν ξέρει το πρωτάθλημα και τελείωσε. Ναι. Μέχρι εκεί βρίζαμε τον Ιντέγκε, το λέγαμε παλτό Ιντέγκε και τώρα ο Ιντέγκε και ο... Ναι, καταλάβες, θέλω να πω ότι από όπου και να μας πιάσουνε, εμείς είμαστε μια ζωή αυτό το πράγμα, μια ζωή μια στην κρίνια. Γιατί έφερες τον Λούκα, γιατί έφερες τον ένα, γιατί δεν έφερε τον Μπαλοτέλη. Πάνε πάρε το Μέση. Ας βάλει αυτός 3 εκατομμύρια, ας πάει να φέρει το Σουάρες. Mm. Αυτό εδώ είναι πολύ κακό για την ομάδα. Γιατί δεν ακούμε μόνο εμείς που είμαι φιλαθλοί και οι παίκτες ακούνε. Και ακούνε και διαβάζουν τα πάντα. Ναι, ακούνε και διαβάζουν. Εγώ φοβάμαι και εγώ φοβάμαι. Άμα φοβάσαι δεν βλέπεις ποδόσφαιρο ρε φίλε. Πάνε εδώ στην Mickey Mouse. Έτσι είναι. Μάλιστα. Όχι, δεν μας κάνει ο ένας, δεν μας κάνει ο άλλος. Ο Μπρούνο Γκάμα είναι παππούς, ο ένας είναι αλλιώς, ο Φατζίδης δεν μπορεί. Μπορεί, εγώ πιστεύω ότι με το παιχνίδι με το Βόλο μπορεί να είχε λόγο ο Ένι και το κάνει έτσι το παιχνίδι. Καλά το διαχειρίστηκε σε κάποια σημεία με ένα συγκεκριμένο τρόπο, με ένα δικό του σκεπτικό. Αλλά το θέμα είναι ότι ακόμα και έτσι η ομάδα στον γκολ φαίνεται λίγο να προβληματίζει ακόμα. Ναι, εντάξει, δεν είπα εγώ ότι δεν αυτό. Αλλά έχεις κάνει ποτέ προπόνηση και μετά από προπόνηση να μπεις απευθείας στο παιχνίδι, θες πως είναι τα πόδια. Σαν να έχουν βάλει, σαν να έχουν δώσει μπάλα στη Βερένια και άντε τρέβα. Κάνουμε υπομονία, κάνουμε νίκη. Ένα παιχνίδι, δύο παιχνίδια, τρία. Εμείς με την πρώτη μόλις κάνουμε, μόλις ήρθε ο Καρυπίδης, γιατί ήρθες Καρυπίδη, γιατί είσαι έτσι, γιατί είσαι αλλιώς. Υπομονή δεν κάνουμε. Εμείς με την πρώτη θέλουμε να πάρουμε να τα αρπάξουμε όλα. Champions League, UEFA, με την πρώτη. Υπομονή ρε παιδιά. Θα δούμε την ομάδα. Υπομονή. Καλοπροαίρετη κριτική υπομονή να υπάρχει και θετική ενέργεια. Αυτό. Αυτό. Ναι, εντάξει, αλίμονο, δεν το λέω αυτό. Ναι, αλλά εντάξει, υπομονή. Και εμείς είμαστε τώρα, και εγώ είμαι 48-49, δεν έχω δει τίποτα. Άρα κάνει υπομονή, τι να κάνει τώρα. Έτσι. Αυτή είναι η ομάδα. Τρώει πόλεμο η ομάδα από εξωτερικά, τρώει και από μέσα.
λίγη υπομονή. Και όλα θα πάνε καλά. Υπομονή και τελείωση. Υπομονή, ρε Τσίνα, Τσίπουρο, μπήρα και εντάξει, η ομάδα θα προχωρήσει μπροστά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Στον επόμενο, ναι. Έλα. Έλα. Τώρα τι θα ακούσεις, ε. Γιατί, τι θα με κάνεις, θα με στήσεις στον τοίχο. Τι θα ακούσεις. Τι θα ακούσω, ρε Τανάση. Καλά σου εξηγήθηκε ο... Ποιος. Ο Χρύσανθος και σου την είπε, δηλαδή. Για ποιο πράγμα. Πώς θα παίξει και το τι θα κάνει. Άγινε δεκαδά. Κοίτα να σου πω κάτι. Όχι. Το κάνει έτσι, και λίγο στην μορφή του χαβαλέ. Θα σου πω όμως το εξής και θα σου το πω σοβαρά τώρα, γιατί πριν με τον Χρήστο το κάναμε και λίγο χαβαλέ. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, αν ένας προπονητής είναι σίγουρος για την ομάδα του, δεν τον νοιάζει να ξέρει ο αντίπαλος πώς θα παίξει. Να ξέρεις. Μπορεί να παίζει ρόλο σε κάποιες λεπτομέρειες, σε κάποια μαρκαρίσματα, συστατικές φάσεις, ναι. Αλλά από εκεί και πέρα οι ομάδες, ειδικά όταν αρχίζει να παίζει το πρωτάθλημα, δεν έχουν μυστικά μεταξύ τους. Και δεν είναι μυστικό το πώς θα κατέβει ο Άρης την Παρασκευή. Ξέρουμε πώς θα κατέβει. Όλοι ξέρουν πώς θα κατέβει η κάθε ομάδα. Οι κατασκοπίες των ομάδων λειτουργούν κανονικά. Μα και ο Άρης κάνει κατασκοπία και άλλες ομάδες κάνουν κατασκοπία τον Άρη. Εννοείται. 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 Όλοι ξέρουν. Απλά είναι θέμα μέρας τι θα γίνει και δεν παίζεις μόνος σου. Παίζεις και ο αντίπαλος. Το κακό στην Ελλάδα είναι ότι οι άλλοι. Τους αντίπαλους τους βλέπουμε πάντα μικρότερους από ότι είμαστε εμείς και επειδή τους βλέπουμε μικρότερους από εμάς που μας λένε Άρη, πρέπει εμείς μόνο να κερδίζουμε. Αυτό είναι στο αυτό μας, ρε παιδί μου. Έτσι μεγαλώσαν όλοι οι οπαδοί των μεγάλων ομάδων, ότι εμείς μόνο κερδάμε. Μπράβο. Έλα, μπράβο. Και αυτό που είπε ο προηγούμενος ο φίλος, όποιος φοβάται δεν βλέπει ποδόσφαιρο. Όποιος φοβάται πέφτει και κοιμάται. Ναι, θα τη φοβάμαι. Τώρα, για το όλο Ταλαβέρι θα φανεί στο χειροκρότημα τι και πώς. Και είμαστε όμως ικανοί ότι άμα βάλει τρία γκολ ο συγκεκριμένος αθλητής, παραδείγματος χάρη την Κυριακή, να βγούμε και να πούμε ότι επειδή παίζαμε με τη Λαμία και ότι το ένα ήταν τέταρτο και το άλλο το έβαλε πάνω από τη γραμμή. Άμα βάλει τρία γκολ, Δευτέρα θα βγει πεκτάρα. Είμαστε ικανοί. Στο προηγούμενη εκπομπή δεν αναφέρθηκε κανείς για τα πολύ ωραία πράγματα που ακούστηκαν και δεν τα άκουσα όλα κάπου στο τέλος του κυρίου Παζαρτζή. Κανείς δεν αναφέρθηκε σε αυτά τα πράγματα. Σε ποια από όλα. Κάπου η κουβέντα πήγε εκεί που... Ορίστε. Είπε πολλά. Σε ποια από όλα. Για το πώς θα γίνει το καινούριο μας γήπεδο. Ναι. Διευκρίνησε όμως ότι θέλει και χρόνο και υπομονή. Εννοείται. Εννοείται. Εμείς δεν είμαστε ομάδα σαν τους άλλους να λειτουργήσουν όλα τέλεια για να το τελειώνουμε σημαντικό γρήγορα. Είναι ότι προχωράει. Δηλαδή είπε ότι έγινε χθες το ραντεβού. Προχωράει το project. Δεν είναι ότι μένει στάσιμο. Μπράβο. Εμείς δεν τα διαφημίσαμε αυτά και καλά κάναμε και δεν τα διαφημίσαμε. Γιατί εντάξει. Και να μας τα διαφημίσουμε, εμείς θα πούμε για το Center Ford, δεν θα πούμε για τα ωραία πράγματα. Α, και κάτι ακόμα. Για πες. Αυτό, ναι, αυτό για το οποίο έχω γίνει γραφικός, ναι. Έχω παρεξηγηθεί από πολλούς, άλλοι μου δίνουν συγχαρητήρια, άλλοι με κατακρίνουν. Το χέρι στην τσέπη αυτοί που μπορούν να βάλουν το βάλαν, όχι. Για τα διαρκείας λες. Όποιος κατάλαβε. Είπες τίποτα. Για τα διαρκείας υποθέτω ότι λες. Δεν είναι μόνο τα διαρκείας. Είναι και άλλο πράγμα. Μιας με γρίφους γέροντα. Λοιπόν, τέλος πάντων, το γέλιο θα είναι όταν θα ανακοινωθούν και ότι θα πρέπει ας πούμε στις 4.000 παράδειγμα να βγουν 3.000 εισιτήρια, μετά θα έχουμε άλλα προβλήματα να μαλώνουμε μεταξύ μας. Να είστε καλά κύριε Θανάση, να είστε καλά. Και όποιος κατάλαβε. Καλή σας συνέχεια. Ελάς το μεγαλείο σου, δεν αλλάζει τόπος αυτός. Καλό βράδυ, φιλιά, γεια σας. Καλό βράδυ, γεια σας. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, ακούγομαι. Τώρα καλύτερα, ναι. Ωραία. Εγώ θα συμφωνήσω με τον προηγούμενο κύριο. Ναι. Ο οποίος είπε ότι χρειάζεται σε τερφόρη ομάδα. Διότι θεωρώ και εγώ ότι είναι η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου κλπ. Όχι κάνοντας τους έξυπνους, αλλά επειδή στον Άρη έχουμε πονέσει πάρα πολύ στη συγκεκριμένη θέση. Δηλαδή είναι σπάνιες οι φορές που είδαμε μεγάλα σέντερφορ ή καλά σέντερφορ, ήμασταν τυχεροί
και καταφέραμε και είδαμε κάποιους παίκτες οι οποίοι τελείωναν τις φάσεις, έτσι, Κόκε, Κάμπορα και λοιπά από την πιο σύγχρονη εποχή. Γενικά είναι μια θέση που πραγματικά πονάμε. Να σου πω όμως κάτι, και συγγνώμη που σε διακόπτω. Πολύ μεγάλη σημασία. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να μην σου βγει, αλλά είναι στην εβδομάδα, την Τετάρτη συμπληρώνει 2 εβδομάδες. Εγώ δεν κρίνω τον ποδοσφαιριστή. Λέω γενικά ότι είναι μια θέση, έτσι δεν μπαίνω στη διαδικασία να τον κρίνω σε καμία περίπτωση. Αλλά συμφωνώ με τον φίλο που λέει ότι ξέρεις κάτι, για αυτή τη θέση, και όταν το έχεις πάθει και πάρα πολλές φορές, να μην έχεις ο οποίος να μπορεί να βάλει την μπάλα στα δίχτυα και να πονάς σε αυτό το κομμάτι ιδιαίτερα και να σε εκνευρίζει γιατί όλη η ομάδα παίζει σχετικά καλό ποδόσφαιρο και δεν τελειώνει στις φάσεις, λες ότι ξέρεις τι. Προφανώς ρε παιδί μου και πρέπει να δώσω κάτι παραπάνω για αυτό το κομμάτι. Αυτό είναι το ένα. Έτσι, γιατί διαφωνώ με όλους αυτούς που λένε περιμένετε παιδιά να... Ρε παιδιά θα περιμένουμε να δούμε. Δεν είπε κανείς δεν θα περιμένουμε να δούμε. Αλλά να μην μπούμε και 5 πράγματα τα οποία είναι... Πώς θα πάει μπροστά η ομάδα εάν δεν μπεις και 5 πράγματα τα οποία ενδεχομένως να αποτελούν μια επικοδομητική κριτική. Λοιπόν, μην τα παίρνουμε όλα περιμένετε παιδιά και... Ναι, γιατί ξέρεις... Το πιο εύκολο πράγμα που κάνουν οι περισσότεροι φίλαθλοι και του Άρη, ας πούμε, είναι κατευθείαν γιατί πήρες φίλε και είπες αυτό, γιατί ρε παιδιά, άμα δεν πούμε και τα σωστά για την ομάδα, δεν θα πάει και μπροστά η ομάδα. Προφανώς και είμαστε όλοι εκεί και προφανώς και στηρίζουμε και μπορεί και κάποιοι να στηρίζουν και περισσότερο από κάποιους άλλους. Έτσι, προφανώς, ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει. Αλλά να μην περνάμε τις κόκκινες γραμμές. Σε αυτό το κομμάτι της κριτικής. Όχι, κόκκινη γραμμή δεν είναι να πεις ότι χρειάζεσαι επιθετικό και πρέπει να έχεις επιθετικό για να παστελώνει τον γκολ. Αυτό δεν είναι. Αυτό δεν είναι κόκκινη γραμμή. Κόκκινη γραμμή είναι από την άλλη πλευρά να μην αφήνεις να υποθεί αυτό. Ναι, αυτό είναι το. Να λες ότι δεν κάνει ο Λόπεθ εδώ, δεν έχει κλείσει 2 εβδομάδες στην ομάδα. Αυτό σου λέω είναι κόκκινη γραμμή. Προφανώς, συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο το ότι γίνονται κινήσεις για το γήπεδο. Αυτό πρέπει όλοι να πιέσουμε και σαν κόσμο του Άρη προκειμένου. Να γίνει ό,τι καλύτερο μπορεί, γιατί αυτό το πράγμα θα μείνει, έτσι, οι παίκτες θα αλλάξουν, θα φύγουν, το γήπεδο είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια ομάδα και είναι και κάτι που θα μείνει. Αυτό είναι το δεύτερο που θα ήθελα να πω και το τρίτο ότι με τη λέξη υπομονή πιστεύω ότι ο Αριανός πρέπει να είναι μαλωμένος. Σίγουρα. Πραγματικά σίγουρα. Δηλαδή έχουμε φτάσει λοιπόν από τα 20.000 μέχρι σήμερα ένα πράγμα που δεν μπορείς να πεις στον Αριανό είναι κάνει υπομονή. Παιδιά έχουμε κάνει υπομονή, μας έχουν βγει τα σηκώτια. Μη τη λέτε τη λέξη υπομονή, το να είμαστε ρεαλιστές, να λέμε μέχρι εκείνη η ομάδα μέχρι τόσο μπορούμε γιατί για να κάνεις άλλα πράγματα θέλει άλλα πράγματα, συμφωνώ 100%, αλλά υπομονή δεν θα κάνουμε. Υπομονή δεν θα κάνουμε. Δίνουμε, δώσαμε όλοι ό,τι μπορούμε, βαρεθήκαμε να ακούμε, να περιμένουμε τον ένα, δεν περιμένουμε τίποτα. Θα δίνετε το 100% αυτοί που είστε όσο μπορείτε γιατί... Έχουμε σκάσει και επιτέλους θέλουμε ένα τίτλο στην ομάδα που τον έχει πάρει μέχρι και η Λάρισα, μέχρι και το χωριό να πούμε το έχει πάρει, όχι η Λάρισα, οποιοδήποτε άλλος, και δεν μπορεί να το φέρει αυτό το τίτλο Άρη στην πόλη. Θα τρελαθούμε δηλαδή. Δεν κάνουμε καμία υπομονή. Έτσι. Αυτοί που παίρνουν και λένε εντάξει μωρέ υπομονή και Τσίπουρο και υπομονή και ο Άρης και αυτά, άσε μας ρε φίλε, άσε, πάνε εσύ για Τσίπουρο, εγώ υπομονή δεν κάνω. Εγώ θέλω να δω τον Άρη με τίτλο στην πόλη επιτέλους. Λοιπόν, αυτά, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου. Λοιπόν, πάμε και στον τελευταίο για σήμερα, μην καλείτε άλλο, καλησπέρα. Έλα ρε Νίκο, εγώ είμαι. Έλα. Θέλω να μου δώσει τα φώτα σου. Ναι. Τον Τιγκινί, γιατί τον διώξαμε? Ο Τιγκινί δεν υπολογιζόταν από τους ανθρώπους της ομάδας. Και ένα δεδομένο αυτό και ένα δεύτερο ότι δεν... Επειδή ήταν ο πιο εύστοχος παίχτης. Και ένας από τους πιο... Και δεύτερον, δεν θέλανε να τον κρατήσουμε τα λεφτά που ζητούσε. Α, ωραία. Γιατί εγώ βλέπω ότι στη διετία αυτή ο Ντιγκινί ήταν ο πιο πολύτιμος παίχτης της ομάδας. Ο Ντιγκινί ήταν ο πιο σταθερός παίχτης της προπέρσινης σεζόν και πέρυσι μέχρι λίγο μετά τα ξεκινήματα. 7 γκολ έβαλε, ρε φίλε, και έπαιξε τα μισά. Μέχρι τα μέσα της σεζόν. Δεν ήταν ο Ντιγκινί πέρυσι. Έβαλε 7 γκολ και έπαιξε τα μισά μάτσα και μάλιστα αλλαγή. Ο πρώτος που έτρεχε στην άμυνα και αμυνόταν ήταν αυτός. Τον Τιγκινί τον έφαγε σε εισαγωγικά η αλλαγή του συστήματος. Ποιανού συστήματος? Το 4-4-2. Ρε αδερφέ, να χτίσουμε σε ένα σύστημα άμα είμαστε ο Άγιαξ ή είμαστε η Μπαρτσελώνα ή είμαστε η Ρεάλ. Έτσι.
να παίζουν από τις ακαδημίες, από τα προμήνη να πούμε μέχρι την αντρική από ομάδα αυτό καιρό το είχε πάρει αυτό να το μάθουν. Η απόφαση αλλά, να μην συνεχίσει ο Ντιγκίνη. Αλλά εμείς δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Ήταν και σε επαφή με την Μεταπόλα, αλλά μέσω μήνες τώρα. Φυσικά η λύθη είναι να μην τον πάρουν. Βλαμμένη είναι καλά, να μην τον πάρει ο Απόλλωνας. Καλά, να σου πω κάτι κιόλας. Καλός παίχτης προσέφερα, αλλά δεν θα χαλάσουμε και τον κόσμο τώρα επειδή έφυγε ο Ντιγκίνη. Μην τρελαθούμε τώρα. Μα δεν έχεις τέτοιο παίχτη. Παίχτης υπάρχουν. Υπάρχει παίχτη σαν τον Λάρσον. Ε, όχι ρε τώρα, αν πεις να μένω Λάρσον. Εντάξει, ο κύκλος του Λάρσον έκλεισε. Πες μου, ρε, στη θέση του Λάρσον ποιος είναι. Αυτή τη στιγμή δεν είναι το ίδιο σύστημα για να σου πω ποιος είναι στη θέση του Λάρσον. Άντε πάει. Στο 4-3-3, ρε φίλε. Στο 4-3-3. Ποιος είναι στη θέση που μπορούσε να παίξει ο Λάρσον. Στη θέση του Γκάμα. Αυτή τη στιγμή αριστερά. Αριστερό εξτρέμ. Ναι. Ωραία. Ποιος είναι. Τι ποιος είναι. Ο Γκάμα είναι. Ο Γκάμα ήταν και πέρυσι και ήταν εσωτερικός μέσος. Είναι ο Γκάμα και backup είναι ο Μαντσίνη. Και συνέκλεινε. Και ναι. Συνέκλεινε. Στη γραμμή πάνω στον ασβέστη, ποιος παίζει. Δεν θες παίχτη πάνω στον ασβέστη, ρε. Γιατί δεν έχεις. Θα πάρεις έναν εξτρέμ ακόμα. Από τη μια έχεις έτσι το Πετβατζίδη. Θα πάρεις έναν εξτρέμ ακόμα έτσι κι αλλιώς. Αλλά μην κολλάτε στα ονόματα. Δηλαδή ο Λάρσον λοιπόν. Θα ήταν 34. Γεια σου, αγόρι. Κοιτάξτε να δεις, να σου πω λίγο κάτι. Πες το για να κλείσουμε κιόλας, και ναι. Γιατί μην με πεις μετά ούτε γκαντέμι ούτε τίποτα. Ναι. Και ούτε φοβάμαι ούτε κάνω. Ναι. Όπως φοβάται πέφτει και κοιμάται όπως είπες. Ναι. Αλλά σου λέω κάτι. Επειδή την ομάδα την είδα ανέτοιμη, την είδα ανέτοιμη και δεν μπορεί. Άντε ρε άνθρωπε, τι. Μην το επικεντρώνεις στα πρόσωπα ότι άκουσε είναι ανέτοιμη. Άκουσε με, γενικότερα ναι. Η ομάδα ναι. Είναι ανέτοιμη. Έτσι. Ναι. Από λάθη της αντίπαλης ομάδος που και αυτές είναι ανέτοιμες κάνεις φάσεις. Θα σου πω κάτι. Πες το για να κλείσουμε κιόλας, ναι. Δυστυχώς ναι. Θα φάμε ένα γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο. Θα αγωνιζόμαστε να το ισοφαρίσουμε. Στα τελευταία λεφτά θα βάμε και ένα δεύτερο ή στις καθυστερήσεις και θα τελειώσει το πανηγύρι. Έτσι τη βλέπω εγώ τη δουλειά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά γιατί πρέπει να κλείσουμε κιόλας. Yeah. Λοιπόν, περισσότερα παιδιά αύριο. Ήσασταν εξαιρετικοί σήμερα. Με τη συμμετοχή σας. Δεν καταφέραμε να πάμε break τον 7, θα το κάνουμε τώρα. Ακολουθεί η νούμερο 1 ασπρόμαυρη ενημέρωση. Εδώ είναι ο καλός φίλος και συνάδελφος που τον έχωσε ο άλλος καλός φίλος και συνάδελφος, ο οποίος έφυγε για διακοπές Σεπτέμβρη μήνα. Πού είσαι, ρε Στέργιο? Ρε φίλε, είναι δυνατόν Σεπτέμβρη μήνα να φεύγει διακοπές? Τρομερά πράγματα. Λοιπόν, Πάκ 24 μέχρι τις 9 μπόλικο ρεπορτάζ έχει, μεταγραφές έχει, πωλήσεις έχει, τα πάντα όλα εδώ μέχρι τις 9, τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 6.30. Καλή συνέχεια σε όλους.